Ποια Αλεξάνδρα Κατσαφάδου, υπάρχει καλύτερο καλλιτικό από το κορεάτικο? Θα γίνει 25 χρονών για να ζηλεύουν οι οχτροί μου. Σε κάθε βολιά και μια στιγμή με φίλους η ζωή να γιορτή. Σε ούλε τα φώτα σου λάμπρα μας κερδίζεις με την καρδιά. Απ' τον πύργο της Ναμσάν η θέα μαγευτική, στους δρόμους του Μιονδόμ η χαρά αληθινή. Με γεύσεις και αρώματα που μένουν στο μυαλό, η φιλιά μας δυναμώνει σε αυτό το μέρος το γλυκό. Κορίτσια, καλώς ήρθατε στη Σεούλ. Επιτέλους, είμαστε στο δωμάτιο και περιμένουμε την Ελένη, η οποία θα έρθει το απόγευμα, το κορίτσι μας. Γιατί δεν ήρθε η Ελένη και είμαστε μόνο οι τρεις μας? Η Ελένη ξέμεινε, είναι στην Ιαπωνία. Δεν την άφηναν οι Ιάπωνες να φύγει. Αχα, okay. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιο, ένα μικρό μπανάκι. Εδώ πέρα είναι η κουζίνα με πλυντήριο ρούχων. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι αυτό, το LG Styler. Κρεμάς τα ρούχα σου, τα σιδερώνει και τα μουσκομυρίζει. Μ' αρέσει. Για δείξε και έξω. Δεν το πάρω. Ναι, δεν... έλα να. Εδώ πέρα έχουμε δύο μονά κρεβάτια και στο υπόλοιπο δωμάτιο ένα διπλό. Για να δούμε και έξω. Έλα, πέρα. Αχ, έχει σίτα. Λοιπόν. Και η θέα από το μπαλκόνι. Hello! Today I traveled alone. From Osaka to North Korea. Πήγε κατά λάθος στη North Korea που ακούσατε. Την κάναν λοβοτομή. Και ήρθε. Είναι έτοιμη. Μη μας ζητάς να προφέρουμε το όνομα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πολύ. Αλλά είμαστε στην καρδιά ουσιαστικά της πόλης. Είμαστε μέσα στην αγορά τους, στην παραδοσιακή αγορά τους. Θα την ανακαλύψουμε, θα δούμε τα μαγαζάκια και μετά λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να δούμε την αγορά με τα χειροποίητα κορεάτικα καλλιτικά. Αυτό περιμένουμε, να ξέρετε, από χθες βράδυ. Η Χριστίνα δοκιμάζει καπελάκια κορεάτικα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Τι λέτε? Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Ωραίο. Κορίτσια, ψωνίζετε κατλιπικά, ε! Δεν ψωνίζουμε απλά! Ξεκινάμε μάγκα στον αέρα ήδη! Δεν υπάρχουν τα καλλιτικά τους! Πρέπει να προσθούμε άμεσα! Σαλιγκάρι και τζίνσεγκ! Τι πήρες? Πήρα κάτι φανταστικές κρέμες για το πρόσωπο, φουλ ενυδατικές, αντιρρυπητικές και εννοείται και τους ορούς! Καλά αποτελέσματα σου εύχομαι! Θα γίνω 25! Καλά αποτελέσματα! Χριστίνα, ψώνησες πράγμα βλέπω, ε! Πήρε κάτι λίγο, παιδιά. Δείτε, πήρε μάσκες, ορούς. Σαλιγκάρια. Ω, σαλιγκάρια, κούτες ολόκληρες. Εδώ, περίμενε. Εδώ, κοίτα, αυτό έχει μέσα και φύλλα χρυσού. Oh. Rose gold. Εδώ, αυτό εδώ είναι balm, cleansing balm. Πολύ ωραίο. Ωραία. Εδώ, σαλιγκάρι. Για πάντα νέα. Για πάντα νέα. Αυτό το βάζω κάθε λίγο και λιγάκι εδώ. Όπα, περίμενε, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Α, βότος. Το μεσόφριδο και οι ρητιδούλες μου θα εξαφανιστούν. Σε 84 μέρες μας είπε η κυρία. Σε λιγότερο από 2 μήνες. Βότος εφέρω. Κορίτσια, από ό,τι βλέπω ψωνίσατε. Την έξαμε την πάντα στον αέρα. Λοιπόν, είπαμε ότι εφόσον είμαστε Κορέα, πρέπει να κάνουμε τα δέοντα, έτσι δεν είναι, κορίτσια? Έτσι. Και νομίζω ότι πράξαμε σήμερα. Σωστά. Αυτό που θα έπρεπε να πράξει κάθε γυναίκα που έρχεται στην Κορέα. Ωραία, για να κάνω ένα flyover πάνω από εδώ. Κάνε εσύ με την ησυχία σου. Αυτά που παρακολουθείτε είναι από τις πιο καλές κορεάτικες καλλιτικές μπράντες. Λίγα πράγματα. Πολύ λίγα, έτσι. Γιατί είναι η πρώτη μέρα. Γι' αυτό. Έχουμε και συνέχεια τις επόμενες. Στήσαμε λοιπόν το νηφικό κρεβάτι. Γιατί κατά με, αυτό είναι το σωστό νηφικό κρεβάτι, κυρίες και κύριοι. Αυτό και μόνο αυτό. Και οι γυναίκες το ξέρουν καλύτερα. Με τη δύση του ηλίου επισκεπτόμαστε τον πύργο Ναμσαμ, που είναι ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Σεούλ. Ο πύργος Ναμσαμ βρίσκεται στην κορυφή του όρους Ναμσαμ και προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης.
Έχουμε έρθει στο πιο ψηλό σημείο της Σεούλ. Αυτές εδώ είναι οι κάρτες του μετρό και του λεωφορείου. Τις φορτίσαμε. Εγώ έχω ένα παπάκι. Εγώ έχω ένα λαγουδό αρκουδάκι. Εγώ έχω τον κύριο αρκούδο. Και εγώ αυτό που βλέπετε. Α. Που είναι το πιο ωραίο. Αντικειμενικά μιλώντας πάντα. Μέσα μεταφοράς. Πού είμαστε? Gyeongbokgung Palace. Gyeongbokgung. Yes. Ή Gyeongbokgung Palace. Που ήταν... Αυτό εδώ. Ναι. Ήταν το κύριο βασιλικό παλάτι της Joseon Dynasty. Αχα. Ναι. Και είχε 7.700 δωμάτια, παρακαλώ. Μάλιστα. Βέβαια, όχι μόνο αυτό που βλέπεις εδώ, όλο εδώ μέσα. Όλος ο χώρος. Γιατί είναι τεράστια η έκθεση. Και αριστερά. Και εδώ, άμα πίσω, βλέπεις, άμα δεις τριγύρω, βλέπεις πολλές παραδοσιακές φορεσιές. Εσείς γιατί δεν ντυθήκατε? Έμαθα ότι ήταν δωρεάν το εισιτήριο, αν ντυνόσουνα. Ναι, ήταν δωρεάν το εισιτήριο. Αλλά, οκ. Αυτό λέγεται hanbok. Το ένδυμα που φοράνε. Να γλιτώσουν τα 2 ευρώ που έχει η είσοδο. Πραγματικά έχει 2 ευρώ η είσοδο, οπότε okay. Πόσο και βλέπεις, δείξε λίγο την αντίθεση. Ναι, αυτό λέγαμε μπαίνοντας, ότι έχεις το παλάτι και ουρανοξύστες. Η αίθουσα του θρόνου. Κορίτσια μου, πάλι τρώτε. Πάλι, δεν έχουμε σταματημό. Είναι το παραδοσιακό bibimbap. Το οποίο λέει ότι για να το φας όπως πρέπει, όπως το τρώνε οι Κορεάτες, πρέπει να κάνεις ένα μίξ όλα τα υλικά, όλα αυτά. Η βάση του είναι ουσιαστικά από λαχανικά, ρύζι και μανιτάρια και απλά προσθέτεις μετά εσύ άμα θέλεις πρωτεΐνη, κρέας ή ψάρι. Ελένη, σου άρεσε η παλιά πόλη στη Σεούλ? Πολύ όμορφη, πολύ γραφική. Τα σπιτάκια τους είναι κουκλιστικά, ξύλινα, πανέμορφα. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Είμαστε στην κυριούλα που φτιάχνει τα νούδλς μόνη της, που την έδειχνε το Netflix. Λένε ότι είναι το καλύτερο street food noodle στην Κορέα. Είναι. Για να δούμε. Και δοκίμασε να μας πεις. Είναι. Ωραίο είναι. Χειροποίητο, ε. Κάντσε. Χαμούλες όπως βλέπετε. Και dumplings. Και κόβει τώρα με το ζυμαρικό. Hello, hello, hello. Όλοι κιμτσί. Κίμτσι. Το πρωί επισκεφτήκαμε τη βιβλιοθήκη Starfield, που είναι πάρα πολύ γνωστή για τα πανύψηλά της ράφια και για το μοντέρνο της σχεδιασμό. Φυσικά δεν παραλείψαμε να επισκεφτούμε βουδιστικούς ναούς, όπου ήταν γεμάτη από λωτούς. Τι ποτό πίνεις? Beauty and the Beast. Εσύ, Ελένη. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά έχει μέσα ρούμι, είναι υπέροχο. Pink Velvet Beans. Βασιλικούλα, καλό. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά, πολύ δροσιστικό. Έχει και το ρούμι μέσα, το αγαπάμε. Είναι απόλαυση. Και η βραδιά μας είναι. Και εδώ πέρα το δικό μου. Το δικό μου λέγεται Jeju. Είμαστε στο demilitarized zone. Πράσινη γραμμή να το πούμε απλά. Ναι, buffer zone μεταξύ νότιας και βόρειας Κορέας. Και μόλις κατεβήκαμε σε ένα τούνελ, το τρίτο τούνελ, ένα από αυτά που είχαν προσπαθήσει να σκάψουν οι Βόρειο Κορεάτες.
για να κάνουν invasion στην Νότια Κορέα. Αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί τα εντόπισαν τα τουνελόλα και τα έκλεισαν. Και κατεβήκαμε εκεί, απαγορευόταν φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και όλα αυτά. Φορέσαμε το κράνο. Ουσιαστικά φτάσαμε στη Νότια Κορέα ακριβώς στα σύνορα από κάτω, υπόγεια. Ναι. Χρησιμοποιώντας αυτά τα κιάλια, κατασκοπεύσαμε τα κοντινότερα χωριά της Βορείου Κορέας. Ελένη, τι πίνεις? Τι πίνεις και εδώ μαζί? Βίρα! Oh no! Πες την αλήθεια! Πες και τι άλλο πίνεις. Η οποία μου την ανακατέψανε με αυτό. Πώς το λένε αυτό? Σουτ! Και αν αύριο προλάβουμε την πτήση, έλα και πες μου. Θα την προλάβουμε, γιατί είμαστε καρτόνια. Θα σε πάμε στο δεντρόσπιτο. Τελικά καταφέραμε να προλάβουμε την πτήση μας για Μανίλα. Ραντεβού στο επόμενο. Φιλιππίνες σου ερχόμαστε.